Είμαστε τον κύριο Πουλιάκα, τον εντεταλμένο σύμβουλο σχολικών υποδομών μεταξύ άλλων. Κύριε Πουλιάκα, τι κάνετε, καλό μεσημέρι, πώς είστε, Τους ακροατές σας, τηλεθεατές σας. Κύριε Πουλιάκα, τι είχαμε τώρα στο δημοτικό σχολείο πρόβατα, τι έπεσε? Έπεσε ένα κομμάτι της σοβά από το ταβάνι σε μία αίθουσα. Ευτυχώς τα παιδιά ήταν σε ώρα γυμναστικής και δεν ήταν μέσα στην αίθουσα. Ναι. Άμεσα πήγε κλιμάκιο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μαζί με τον εργολάβο που έχει ενεργή εργολαβία για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Ναι. Είδανε το μέγεθος του προβλήματος. Θα εξετάσουν βέβαια και τις υπόλοιπες αίθουσες. Σωστά. Να δουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τουλάχιστον για αύριο, έτσι κι αλλιώς αύριο ήταν προγραμματισμένη ολοήμερη εκδρομή του σχολείου και άρα δεν θα έχει παιδιά. Πολύ ωραία. Θα εξετάσουμε το πρόβλημα συνολικά σε όλο το κτίριο. Mm-hmm. Να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα και σε άλλες αίθουσες και θα το αντιμετωπίσουμε με τον εργολάβο που έχουμε. Κύριε Πουλιάκα, για να καταλάβω, σήμερα το απόγευμα ο εργολάβος θα πάει να ελέγξει και το υπόλοιπο σχολείο? Είναι ήδη εκεί. Είναι ήδη εκεί. Ναι, πώς ναι. Περιμένετε, είναι ειδική. Τα παιδάκια ήταν γυμναστικοί. Μετά φαντάζομαι δεν τα ξαναβάλατε στην ίδια αίθουσα. Τα δεν τα βάλαμε μέσα, φυσικά. Ωραία. Φυσικά δεν τα βάλαμε μέσα. Στις άλλες αίθουσες όμως μπήκαν τα παιδιά. Και στις άλλες αίθουσες δεν πήγαν τα παιδιά. Και γι' αυτό προχωράει ο έλεγχος και στις υπόλοιπες αίθουσες. Ωραία. Και πότε θα αποκατασταθεί η ζημιά, δηλαδή ποιο διάστημα τώρα? Άμεσα το επόμενο διάστημα, μόλις θα δούμε την έκταση του προβλήματος. Δεν θα αφήσουμε ούτε μέρα να περάσει. Όχι, θέλω να πω, δεν θα δούμε, δεν θα δούμε τη συγκεκριμένη αίθουσα που έπεσε ο σοβάς κάτω. Ευτυχώς τα παιδιά είχαν γυμναστική και ήταν έξω να γίνεται τώρα η ζημιά. Ίσως να περιμένουμε να κλείσουν και τα σχολεία. Πώς το κάνουμε τώρα? Όχι, θα δουλέψουν Σαββατοκύριακο, τι θα κάνουμε? Ζημιά, ναι, θα δουλέψει το Σαββατοκύριακο και αν χρειαστεί θα δουλέψει και πέρα από το Σαββατοκύριακο και αν χρειαστεί θα κλείσει το σχολείο για όσο χρειαστεί για να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Ναι, κύριε Πουλιάκα. Είναι πρώτα η ασφάλεια των παιδιών και μετά όλα τα άλλα. Ναι, σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Σε τι κατάσταση πήρατε τα σχολεία? Ξέρετε τις εκκρεμότητες που υπήρχαν? Κοιτάξτε, τα σχολεία, όλα τα κτίρια είναι σχετικά, όχι σχετικά, είναι πολύ παλιά. Είναι παλιά. Ναι. Και φυσικά έχουν προβλήματα. Ωραία. Το ότι υπήρχε έλλειψη αρκετή συντήρησης των σχολικών κτηρίων φανερώνεται από το μέγεθος των προβλημάτων που υπάρχουν τώρα. Mm. Αυτό βέβαια δεν είναι αφορά μόνο τα τελευταία 5 χρόνια, είναι διαχρονικά. Ναι. Τώρα, τα κονδύλια που χρειάζονται για την αποκατάσταση των ετοιμάτων και των διαπιστωμένων φθορών είναι πολύ μεγάλα. Εμείς βάζουμε προτεραιότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα και το οικονομικό κόστος φυσικά. Mm-hmm. Που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και αναζητούμε χρήματα από προγράμματα για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω, σε μεγαλύτερες επεμβάσεις. Ωραία. Επομένως μένω εδώ. Το ότι ήμασταν και πάλι πολύ τυχεροί. Φαίνεται ότι την τύχη την έχουμε. Ήμασταν πολύ τυχεροί. Ναι, ήταν. Έπεσαν οι σοβάδες όταν τα παιδιά είχαν γυμναστική έξω. Είχε και καλό καιρό δηλαδή. Ναι, ναι. Γιατί μπορεί να είχαν γυμναστική και να ήταν μέσα. Είχε και καλό καιρό. Και το άλλο ήταν ότι έπεσε στο κέντρο της αίθουσας. Τα θρανία είναι διαταγμένα σε πι και τέλος πάντων δεν έπεσαν πάνω στα θρανία. Με δείτε και τη σκεπή, μήπως από κάπου μπάζει και γι' αυτό φούσκωσαν. Ναι, βεβαίως. Θα το δούμε. Ξέρει ο εργολάβος τώρα. Ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Πουλιάκα μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ, να είστε καλά. Για πάμε στον πρόεδρο του Προβατά τώρα, τον κύριο Πάντσιο. Πρόεδρε, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Πώς είστε? Καλό μεσημέρι. Καλά, καλά. Εσείς? Τώρα, εσείς ξέρατε ότι το σχολείο είχε τέτοιου είδους ανάγκη να φτιάξουμε δουλειές? Όχι, όχι. Δεν φαινόταν. Δεν φαινόταν, δεν φαινόταν κάτι. Ναι. Και που μπήκαμε μετά και στις υπόλοιπες αίθουσες. Ναι. Εξωτερικά δεν φαινόταν κάτι. Ούτε κάποια ρογμή. Ούτε κάτι τέτοιο. Και με την δασκάλα της συγκεκριμένης τάξης που βρεθήκαμε και με τη διευθύντρια που μιλήσαμε, η γυναίκα μου λέει δεν φαινόταν κάτι, τίποτα. Και εγώ όταν μπήκα δεν είχε κάτι και μετά που ήρθε ο μάστορας πάλι έπεφτε. Από όσο το χτυπούσε δηλαδή έπεφτε. Άρα ήταν κούφιο. Ήταν κούφιο. Είχε φουσκώσει, ας πούμε, να το καταλαβαίνουμε όλοι. Ούτε φουσκωμένο ήταν. Ναι. Με γυμνό μάτι δεν μπορούσε να το καταλάβει. Έπρεπε να ανέβεις πάνω, να χτυπήσεις ναι. Για μετά να καταλάβεις ότι έχει κάποιο κούφωμα, ούτε υγρασία είχε, δεν είχε κάτι τέτοιο.
Ωραία, τώρα θα ελεγχθεί όλο το σχολείο. Τι σας είπαν εσάς, ως ναι, πρόεδρος? Ναι, για αύριο, αύριο το σχολείο μας θα πάει ολοήμερη. Μπράβο. Θα είναι κλειστό έτσι κι αλλιώς. Ναι. Θα ελεγχθούν όλες οι αίθουσες, ήδη άρχισαν και δουλεύουν. Από την, δηλαδή από τις 12.30 ώρα που πήγα εγώ στο σχολείο που με ειδοποίησαν, ναι, ήδη έχουν αρχίσει οι εργασίες. Θα ελεγχθούν όλες οι αίθουσες και οι διάδρομοι. Μπράβο. Και τώρα πήγε στο αρμόδιο γραφείο για να δούμε μετά τι θα ακολουθήσει. Να δούμε ποιες αίθουσες είναι εντάξει, ποιες θέλουν διόρθωση και θα το δούμε αυτό συνέχεια. Α, τώρα γίνεται ο έλεγχος, λέτε εσείς. Δεν ξεκίνησε η εργασία. Τώρα γίνεται ο έλεγχος. Ο έλεγχος, μάλιστα. Ο έλεγχος όμως για να γίνει θέλει δουλειά. Δεν είναι... Και δουλειά θέλει δουλειά. Και παιδιά δεν θέλει μέσα. Ναι, όχι, το σχολείο για αύριο έκλεισε σίγουρα. Για αύριο. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, Δευτέρα. Θα πάρουν απόφαση και για την επόμενη εβδομάδα. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κλειστό και από Δευτέρα και ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μην ρισκάρουμε τώρα καλοκαιριάτικα πάλι με τους σοβάδες να πέφτουν στα κεφάλια μας. Ναι. Μια εβδομάδα έμεινε θα, με τηλεδιάσκεψη, δεν ξέρω πώς. Αυτό θα το αποφασίσουν οι αρμόδιοι. Ωραία, κύριε Πάντσιο μου, ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα, θαρώ. Ευτυχώς δεν έκανα παιδί μέσα, ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς. Ούτε αδιάθετο παιδάκι είχαμε να μείνει μέσα στην αίθουσα. Όλα ήταν έξω, κάνατε γυμναστική. Όχι, όχι. Δεν είχε καθόλου παιδί μέσα στην αίθουσα. Βοηθούσε ο καιρός, ήταν όλα έξω. Είχαν και γυμναστική. Εντάξει, και ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο παιδί να χτυπήσει ή κάποιος δάσκαλος. Ναι, σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πάντσιο μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.